Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Σήμερα όπως βλέπετε δεν έχω το background του σπιτιού μου, γιατί πολύ απλά δεν είμαι στο σπίτι μου αλλά είμαι στο αυτοκίνητό μου. Ετοιμάζομαι που λέτε να πάω σε ένα στούντιο, όπως βλέπεις και στον τίτλο. Καλέ, πήγα σε κανάλι. Καλέ, θα πάω σε κανάλι. Αχ, είναι ένα επαρχιακό κανάλι, το οποίο μου έστειλαν ένα μήνυμα μια δημοσιογράφος που θα τη γνωρίσω από κοντά και θα μου κάνει συνέντευξη. Μιλήσουμε για το Instagram, καλλιντικά, ομορφιά και πολλά άλλα και νύχια. Λοιπόν, η φάση είναι ότι έχω άγχος αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά εγώ το ξέρει η καρδούλα μου αυτό το πράγμα. Η εκπομπή λέγεται Κάνε Follow και θα βγει σε ένα επαρχιακό κανάλι. Θα το παίξει η τηλεόραση σε διάφορα κανάλια. Ακόμα δεν ξέρω να σας πω, θα σας τα πω όμως όλα όταν θα μου μιλήσει και η παραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπαίνω πρώτη φορά σε στούντιο. Είχα ξαναμπεί, αλλά ως κουμπάρσος φιλενάδα. Στον εραστή δυτικός προαστίων και στο μια θέα στο πέλαγο. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Αλλά τώρα είναι σε μένα, δηλαδή σε μένα θα γίνει η συνέντευξη. Αχ, Παναγία μου, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Για πάμε. Έφτασα, κορίτσια μου. Είμαι εδώ πέρα στα γραφεία του καναλιού. Σε λίγο θα μπούμε στο πλατό. Τώρα ετοιμαζόμαστε. Μιλάμε. Αχ, παιδιά, πάκους. Ξέρετε. Γεια σου, όμορφη. Γεια σου, Στέλλα. Για πες. Τι να πω, να πω ότι ντρέπομαι. Το θέμα είναι ποιος ντρέπεται, ποιος όμως, εγώ ή εσύ. Εδώ, προετοιμαζόμαστε. Έτσι. Έτσι αποκλείεται, γιατί το έχεις βγάλει μια οικειότητα και είναι πολύ ωραίο. Καλά, θα δείξει άλλο το δικό μου το κανάλι και άλλο το δικό σας το κανάλι. Θα δείξει όλα καλά. Λοιπόν, κορίτσια, έχουμε μπει εδώ πέρα στο πλατό. Η αγωνία είναι λίγο φουντωμένη, η αλήθεια είναι. Πράσινο παντού, κοιτάξτε εδώ. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ λίγο αγχώνομαι λίγο, Στέλλα, η αλήθεια είναι. Όχι, να μην αγχώνεσαι, αφού το έχεις. Εντάξει. Το έχεις, μιλάς με τόσο κόσμο, επικοινωνείς. Εντάξει, όμως είναι λίγο διαφορετικά, έχω πραγνιάσει κιόλας, αρχίσαμε πάλι. Όλα θα πάνε καλά. Το άγχος είναι δημιουργικό άγχος και εδώ έχουμε έρθει για να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Ναι, ισχύει αυτό. Για το μακιγιάζ, για την ομορφιά, για την περιποίηση. Οπότε, κορίτσια, θα τα δείτε όλα. Ραντεβού τώρα εμείς και πρέπει να σας πω τι έχουμε για σήμερα. Ομορφιά. Και τα ομορφιά σου έρχεται το όνομα Μπέλα. Μπέλα με καλλιτεχνικό ακούγεται. Άκρος δημιουργικό. Έχει να κάνει με πρόσωπο, με σώμα, με νύχια. Με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλα αυτά όμως πότε έρχονται τώρα. Ξέρετε πότε έρχονται. Αλλά άντε, θα το πω. Έρχονται μετά το βίντεο γκόσιπ. Πώς ξεκίνησες. Ποιο ήταν το κίνδυνο για να δημιουργήσει αυτή τη σελίδα. Μπέλα Μέρ, έτσι ακούγεται πολύ καλλιτεχνικό, αλλά εγώ θέλω να ακούσω το πριν, πώς ήρθε όλη αυτή η ιδέα. Το κίνητρο ήταν ότι υπήρχε μικρόβιο. Μικρόβιο όσον αφορά την ομορφιά, τον κύκλο ομορφιάς, γι' αυτό κιόλας μου άρεσε πάρα πολύ αισθητική και τέλειωσε αισθητική, μακιγιάζ και μετά δεν ανοίγει άκρο. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da 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 da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da 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 da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da 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 da. Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Ποια εννοούμε περιποίηση, μυστικά, τα οποία θέλω να μάθω οπωσδήποτε. Γεια σας, καταρχήν για μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση και που θα μοιραστείς κάποια μυστικά. Ευχαριστώ. Τώρα, πώς να το ξεκινήσω, να ξεκινήσω το μήνυμα, μάλλον, όχι το μήνυμα, το μήνυμα από την αρχή, όπως κάνω πάντα.
λογαριασμό στο Instagram. Mm-hmm. Και εγώ θέλω να τον βρω. Τι ψυχολογώ για να βρω αυτόν τον πληθυσμό. Λοιπόν, είναι το κάτω παύλα Μπέλα, κάτω παύλα Μέρι. Και Μπέλα Μέρι να βάλετε στην αναζήτηση θα βγει. Ένας από την οικογένεια δεν έφερε εμπόδιο σε αυτό που θέλω να κάνω. Και έτσι όλα πήρανε τη σειρά τους. Και έχει και την αποδοχή που έχει μέχρι στιγμής. Την περίμενες αυτή την αποδοχή? Όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το άρχισα ως χόμπι. Ότι θα μοιραστώ ένα make-up, θα μοιραστώ μία πρωινή μου ρουτίνα, πώς την κάνω. Από εκεί και πέρα όμως είδα ότι αυτό το χόμπι και το χαχαχα πήγε λίγο πιο επαγγελματικά. Γιατί όταν σιγά σιγά ερχόντουσαν οι followers και έβλεπα ότι μου στέλνουν μηνύματα και αρχίσαμε μία γέφυρα επικοινωνίας, λέω, όχι, τι έγινε τώρα. Δηλαδή, ξαφνικά ή όταν πήγαινα κάπου, μου λέγανε εσύ δεν είσαι από το κανάλι, εσύ δεν είσαι από το Instagram. Και έλεγα ναι. Και όταν έβλεπα ότι μου στέλνουν μηνύματα και, και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι ότι μπράβο, αυτή η κρέμα που μας είπες να πάρουμε έκανε πολύ καλό για το δέρμα μου, ότι έκοψα το τσιγάρο για σένα, γιατί άρχισα και περιποιούμαι τον εαυτό μου. Για μένα αυτό πιστεύω είναι ό,τι καλύτερο και μου δίνει και δύναμη. Και είναι και μεγαλύτερη ανταμοιβή το γεγονός. Είναι μια ανταμοιβή ότι κάτι κάνεις, ότι κάνεις κάτι καλό. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Yes, sir. Τι κάνετε? Ναι. Ναι, καλέ, σε εσάς μιλάω. Έκανα κανάλι στο YouTube. Είπα κι εγώ, γιατί όχι. Ναι, θα δεις. Κάνε ένα subscribe ή μια εγγραφή. Ό,τι θέλεις. Βασικά, θέλω να χαμογελάς. Ό,τι και να κάνεις, να χαμογελάς. Σε αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ την παρεούλα, θα τα λέμε όλα. Θα κάνουμε vlogs. Μιλάμε για lifestyle, μιλάμε για προϊόντα, μιλάμε για καλλιτικά. Μιλάμε για το τι καινούριο βγαίνει στην αγορά. Όξο, καλέ, ναι. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω? Κάνετε σας γραμπ, λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Έχει και μια Dolce Kundura εδώ πέρα που πρέπει να το πατήσεις για να δεις όταν ανεβαίνει κάποιο καινούριο βίντεό μου, να είσαι ενήμερος για τα πάντα. Chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up, Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the Deagle. Έτσι όμως εγώ τελείωσα, θα τα δείτε όλα σε αναλυτικό βίντεο από την εκπομπή. Θα ανεβάσω και στο YouTube, αλλά γενικά θα το κάνω προώθηση, θα το κάνω share. Οπότε θα δείτε τι ωραία συνέντευξη που έδωσα στα κορίτσια, πέρασα υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παραγωγή, με έκανε και ένιωσα τόσο άνετα, ειλικρινά. Μου έφυγε κατευθείαν το άγχος μου, τα κορίτσια ήταν υπέρλαμπρα και υπέροχα. Οπότε θα τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα, σήμερα. Η εμπειρία μου στο κανάλι, στην TV. Οπότε αν σου άρεσε, κάνε like, μην ξεχνάς να κάνεις subscribe στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια, κουκλίτσες μου!